διανύουμε μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας βέβαια πέφτει η αυλαία με τον πλέον επίσημο και εμφατικό τρόπο της τουριστικής περίοδου. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, στην μεγαλύτερη πύλη εισόδου σε επίπεδο περιφερειας Κρήτης και γι' αυτό το λόγο βέβαια φιλοξενούμε και είναι ιδιαίτερη χαρά μας τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πλιάκα. Την καλησπέρα μας κύριε Πλιάκα. Καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ να πω ε, αντικειμενικό σχόλιο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διαχρονικά, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και φέτο. Σε μια συγκυρία δύσκολη, με φότο και την πανδημία, μια μεγάλη προσπάθεια ε, στις τάξεις των εργαζομένων και των επικεφαλή ε, εκεί, στον Νίκος Καζαντζάκης, προκειμένου να υποδεχθούν παρά τα όποια προβλήματα, προβλήματα υποδομών κυρίως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτόν τον τεράστιο όγκο επισκεπτών που φέτος βέβαια είχαμε για ακόμα μια χρονιά στον Νίκο Καζαντζάκη. Κύριε Πλιάκα, ε, έχει ξεκινήσει ένα πρώτο απολογισμό τη κίνηση, σωστά. Ναι, είμαστε στα, θα έλεγα, στα τελειώματα. Ε, εντάξει, μπήκαμε στο Νοέμβριο. Ναι. Τώρα ήδη αρχίζει και σκεφτόμαστε για την επόμενη σεζόν πώ θα μπορέσουμε να. Ανταποκριθούμε. Ανταποκριθούμε. Γιατί δεν είναι μόνο οι υπόδομε, είναι και η υποστελέχωση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι τώρα και αρκετά χρόνια που και με τα μνημόνια που περάσαμε, ε, κάθε πέντε που φεύγει πρέπει να προσλαμβάνει ένα. Δυστυχώ φεύγουν 15 και δεν έχει προσλαμβάνει. Και δεν κανείς. Κανείς. Ε, αναφερθήκατε σε αυτόν τον πρώτο απολογισμό. Έχουμε εισέλθει στο Νοέμβριο. Συνάδελφοι, αν μπορούμε λίγο να δούμε τα στοιχεία τα οποία τα παρουσιάσαμε χθε επίσημα στοιχεία και αφορούν τον Οκτώβρη. Και μία σύγκριση βέβαια. Το Οκτώβριο του 19, 20 δεν υπάρχει, ελέω πανδημία βέβαια, χαμένο χρόνο. Του 21 και του 22. Βλέπουμε ότι κύριε Πλιάκα, το 19. Είχε χαρακτηριστεί ω μια χρυσή χρονιά για τον τουρισμό. Είχαμε ε, αφήξει εξωτερικού σωστά. Ναι, ναι, ναι. 299.069, τη στιγμή που το 22 φέτο δηλαδή ο μήνα έκλεισε με 354.329. Είναι 18.5% πάνω, ο Οκτώβριο ναι. του 22 το 19. Και δεν έχουμε βάλει το εσωτερικό. Δεν έχουμε βάλει, είναι άλλε ε, 53.000 στο εσωτερικό, ναι. άρα αφήξει γύρω στι 400.000. Εδώ θα δείτε και κάτι στον πίνακα που έχετε ότι ο Οκτώβριο του 2021 ήταν καλύτερο από τον Οκτώβριο του 2019. Για μα, χρυσή ε, εποχή, αν θέλετε, για το αεροδρόμιο ήταν το 2018. Δεν ξέρω γιατί όλοι εστιαζόμαστε το 2019. Ίσως είχε περισσότερα έσοδα, δεν ξέρω. Γιατί το σε 18... πανελλαδικό επίπεδο το άθροισμα, πανελλαδικά, όχι σε παγκρίτη, ναι. ήταν καλύτερο το 2019. Ε, στο αεροδρόμιο Ηρακλήλιο το 2019 υπολοιπόταν κατά 100.000 σε συνολική κινήση, αν φύγει του 2018. Άρα για μα, σαν στόχο. Τον οποίο θα περάσουμε, σα το λέω, είναι το 2018. Από το 2019, στη συνολική κίνηση όλη στις, όλου του έτους, είμαστε γύρω στο 3,5-3,3% πάνω. Θέλω να επισημάνω κάτι. Το 18,5% το Οκτώβρη δεν το είδαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ναι. να πηγαίνουμε κάθε χρόνο 10 και 15 και 20%. Σκεφτείτε ότι το, τον Ιούλιο δεχτήκαμε... Όπου καταγράφετε το πικ σε αυτό το, το δίμινο. Σκεφτείτε, στο εξωτερικό μόνο δεχθήκαμε τον Ιούλιο 700.000 επιβάτε. Ε, ούτε η υποδομή του αεροδρομίου αντέχει για αυτού του μήνε και τι συγκεκριμένε ώρε που θέλουν να πετάνε οι εταιρείε και μέρε, γιατί έχουν σχεδόν α, ελαχιστοποιηθεί οι πτήσει το, βράδυ. Δεν αντέχει το παραπάνω, εννοείται. Το δεν αντέχει πετύχουμε... το παραπάνω, εάν δεν απλωθούν όλε οι πτήσει όλο το 24ωρο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Που δεν γίνεται αυτό. Που δεν το θέλουν. Που, που δεν Πολύ. το θέλουν που δεν το θέλουν. Yeah. Μπορεί να ανταποκριθεί το Νίκο Καζαντζάκη. Τι σα προβληματίζει. <coughs> Είστε ένα άνθρωπο ο οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά του. <coughs> Κοιτάξτε, να δείτε. Δεν υπάρχει μπορεί. Πρέπει να ανταποκριθούμε μέχρι να ανοίξει το καινούριο. Δεν υπάρχει μπορεί ή δεν μπορεί. Πρέπει να μπορέσουμε. Πώ. Ε, Φτιάχνοντα κάποιε υποδομέ καινούριε. <coughs> ναι, όπω. Οι μάντες. Γιατί εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Τι μεγαλύτερε βλάβε φέτο. Και... Ε, διαχρονικά είχαμε πρόβλημα με του σημάντε. Διαχρονικά θα σα πω γιατί έχουμε πρόβλημα με του σημάντε. Είναι αιτιολογημένο γιατί έχουμε πρόβλημα με του σημάντε. Όταν έχει τέσσερι σημάντε που μπορεί να εξυπηρετήσει 6-7 πτήσει και του φορτώνει με 16 πτήσει. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια επιβάρηση. Το βάρο, το όγκο αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αν σου σπάσει λοιπόν ένα πέδιλο, ένα γρανάζι, μια φυσούνα, ένα οτιδήποτε. Υπάρχει πρόβλημα. Θέλει μια συντηρήση η ταινία μετά. Αν μου βγει μια ταινία εκτό, επιβαρύνονται και όλε οι άλλε και μετά γίνεται ένα ντόμινο, η μία σπάει την άλλη, η άλλη σπάει την άλλη και έχουμε αυτέ τι βλάβε. Το κομμάτι του συνοστισμού πώ μπορεί να λυθεί. Απλώντα τι πτήσει όλο το επίπεδο. Που δεν γίνεται όμω γιατί δεν το θέλουν σας οι εταιρείε. Θα σα πω, όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Κάπου φταίμε κι εμεί. Υπάρχουν τα σλότ. Αν τηρηθούν τα σλότ επακριβώ, και έρχονται 10 αεροπλάνα την ώρα, ναι. 24 ώρες δεν είναι ημέρα, είναι 240 πτήσει την ημέρα. Το πικ που φτάσαμε φέτο ήταν 190. Έχω άλλε 50 πτήσει να δεχθώ σύμφωνα με τη χωρητικότητα, τη δημοσιευμένη, για να μην έχω συνοστισμό. Δεν μπορώ όμω να εξυπηρετώ 190 πτήσει σε 16 ώρε την ημέρα. Γιατί το βράδυ δεν πετάνε, το μεσημέρι δεν του βολεύει. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα σλότ. Σε πολλά αεροδρόμια εφαρμόζονται τα σλότ λόγω πανδημία, λόγω να επανέλθουμε στην κανονικότητα, λόγω αν θέλετε και άλλων λαθών που μπορεί να γίνανε, δεν είμαστε τόσο αυστηροί στην εφαρμογή των σλότ, αλλά από φέτο θα πρέπει να είμαστε. Δεν μπορεί από τη μια πλευρά να κατηγορούμαστε στο Eurocontrol ότι δεν, εφαρμο... δεν τηρούμε τα σλότ και από την άλλη να πιεζόμαστε να δεχτούμε αεροπλάνα. Θα πρέπει να μάθουν οι αεροπορικέ εταιρείε ότι είναι ένα διεθνή αερολιμένα με αυξημένη κίνηση και επειδή έχει αυξημένη κίνηση, θα πρέπει να τηρούνται τα ωράρια και να μην έρχεται ο καθένα όποτε Μάλιστα. τον βολεύει αυτόν. Ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο η τουριστική περίοδο αυτή την εβδομάδα με αναχωρήσει, ε, κύριε Βλιάκα, και επίσημα. Ουσιαστικά, ένα δεκαπενθήμερο <σκυριακά> μέσα στο Νοέμβρη. 12 Νοεμβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Α, έχουμε τις τελευταίες αναχωρήσεις από ό,τι έχω δει για Αγγλία και Γερμανία Υπάρχουν κάποιες πτήσεις ακόμη για Ελβετία μέχρι τέλος του μήνα ναι. Ε, Ουσιαστικά μαζεύουν κόσμο. Δεν σημαίνει όμω, ε, να φανταστείτε ότι αύριο και μεθαύριο πρέπει να έχω γύρω σε 100-120 πτήσει το Σαββατοκύριακο. Ε, Αναχωρήσει. Πληστούν... Όχι, όχι. 120. Αν... Α, α, εκατόν... α, συνολικά τι δύο μέρε. Συνολικά μέρες, ναι. αυτό λέει. Ναι, 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 ναι ίσω και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Ε, οι οποίε φεύγουν σχεδόν γεμάτε γιατί παίρνουν τον κόσμο. Κάποιου θα φέρουν. Μπορεί να μην φέρουν όμω και ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να φέρουν κάποιου θα του πάρουν το άλλο Σαββατοκύριακο. Να είναι για μια εβδομάδα. Άρα και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει και να κάνουμε το σταυρό να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με την κακοκαιρία. Με την κακοκαιρία. Ε, πιάσαμε το κομμάτι βέβαια του εξωτερικού. Να πιάσουμε λίγο και το κομμάτι του εσωτερικού, σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Οι Έλληνε ταξίδεψαν, μετακινήθηκαν, ψήφισαν Νίκο Καζαντζάκη και Κρήτη. Ναι, μετακινήθηκαν πάλι. Είναι κατά κάτι λιγότερο του 19. Ναι. Έτσι, το 19 ήταν, θα έλεγα, Πραγματικά στι πτήσει εσωτερικού, αλλά υπήρχαν και περισσότερο δρομολόγια γιατί υπήρχαν και περισσότερε εταιρείε. Ε, Αυτέ τι μέρε λόγω χάρη παρασχιάζεται το φαινόμενο να είναι όλε οι πτήσει εσωτερικού γεμάτε. Δύσκολο θα βρείτε θέση τώρα να ταξιδέψετε. Ε, ναι, όταν σα λέω ότι μόνο τον Οκτώβριο αφηχθήκανε 54.000 άτομα από την υπόλοιπη Ελλάδα, ε, εκεί ήταν το νούμερο και το 19. Δηλαδή να ηταν 56 56.000-54.000. Ε, έχει ανταποκριθεί και το εσωτερικό. Μάλιστα, η περίοδο τώρα που ακολουθεί είναι μια περίοδο διαχείριση προβλημάτων συντονισμού, ενό σχεδιασμού υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2023 και μετά. Διαχρονικά, κύριε Πλιάκα, πώς θα χαρακτηρίσετε την Είναι μια δύσκολη περίοδο αυτή τώρα που διανύουμε. Πρώτον, ναι. ο κόσμο είναι κουρασμένο. Ο κόσμο θέλει να ξεκουραστεί. Ο κόσμο θέλει να μαζέψει τι ελιέ του. Δυστυχώ υπάρχει και μεγάλη ελαιοπα... ε, ε, ελαιοσυγκομιδή. Ε, και πρέπει να συντονιστούμε όλοι και να ξεκουραστούμε και να μαζέψουμε τις ελιές όποιο έχει να μαζέψει ελιές, αλλά να ετοιμαστούμε και για την επόμενη σεζόν. Γιατί ο στόχο του αεροδρομίου κυριότερο είναι να μπορεί να δουλεύει το αεροδρόμιο όπω πρέπει να δουλεύει. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό ο σχεδιασμό και ποιε παρεμβάσει και στο Ο σχεδιασμό ήδη αποτελεί Νοεμβρίου θα κάνουμε μια γενική συντήρηση στου σημάντε αποσκευών. Να. Έχουμε ζητήσει κονδύλια, μα έχουν υποσχεθεί ότι θα κοιτάξουμε έναν τρόπο γιατί είναι και το θέμα του δημοσιονομικού ελέγχου επειδή είμαστε ακόμη ένα ε, ένας δημόσιος φορέας οι διαδικασίες εκταμιεύσεως χρημάτων, διαγωνισμών κτλ. μπορεί να τραβήξουν μήνες, μέρες, χρόνια ε, να αλλάξουμε και κάποια συστήματα του κλιματισμού όχι τι ψύχτε, περισσότερο τα υδραυλικά συστήματα, κάποιε κεντρικέ κλιματιστικέ μονάδε. Τέλο πάντων, έχουν γραφτεί, είναι ενήμερο και το Υπουργείο, Α, να κάνουμε μια, ένα γενικό ρετουσάρισμα, να το πω, που μπορεί να φτάσει και τα 4 εκατομμύρια. Μπορεί να μην τα κάνουμε και τα 4 εκατομμύρια. Το βασικό θα είναι να δούμε τι προβλήματα έχουμε, να βελτιώσουμε όσα προβλήματα έχουμε, ούτω ώστε του χρόνου να είμαστε σε καλύτερη Μάλλον να είμαστε εξίσου καλά όπω και φέτο. Ένα σημαντικό που θέλω και ψάχνω λύση είναι η ενίσχυση σε προσωπικό. Ειδικά στην τεχνική συντήρηση υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη. Δεν μπορεί ένα αεροδρόμιο. Το οποίο με τα διεθνή στάνταρ θα πρέπει να εργάζονται συνολικά 5 και 6.000 άτομα, να εργαζόμαστε 2.500 άτομα με τα άτομα το... των φορέων. Σαν υπηρεσία πολιτική αεροπορία, κάποτε είμαστε 120-130 και έχουμε μείνει 51 από τι 31 Δεκεμβρίου. Ε, αυτό είναι για μένα πολύ σκληρό. Γιατί καταλαβαίνω του συναδέλφου μου, καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι και το άγχο το δικό μου. Δεν ε, είναι εύκολο να διαχειριστεί ένα αεροδρόμιο χωρί κόσμο. Υπάρχουν καλοί και κακοί επιβάτες, υπάρχουν αγορές που σας προβληματίζουν κάπως περισσότερο, που δεν σέβονται. Είναι μια ωραία ερώτηση γιατί θα σας πω το εξής. Από την πρώτη μέρα που θα στο αεροδρόμιο, βλέποντας τις άτομα, ε, κάνεις μια τουρισμολογία, δηλαδή καταλαβαίνεις νοτροπίες, απόψεις, ε, και μπορείς να καταλάβεις τώρα πλέον, δηλαδή αν δω κάποιον, το πώ θα περιμένει στην ώρα μπορώ να σα πω. Αν είναι Γερμανό, Σκανδιναβό, Έλληνα ή από το Ισραήλ. Είναι de facto. Πού έχουμε καταλήξει λοιπόν, Κοιτάξτε, το Έλληνα είναι πανέξυπνο. <laughs> <laughs> δηλαδή θα βρει τη λύση. Οι βόρειοι λαοί είναι, δεν ξέρω, ίσω και οι θερμοκρασίε εδώ πέρα. Μπορεί να τον αφήσει τον ήλιο να περιμένει και επειδή ξέχασε να του πει περάστε μέσα <laughs> να περιμένει απ' έξω. Έχει τραγελαφικά ιστορία υπάρχουν ε, λαοί, εντά, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτό το θέμα, που είναι πιο α, καλλιεργημένοι, άλλοι που είναι πιο άναρχοι, που κάνουν περισσότερες ζημιές ε, και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό καταλαβαίνουν τι λέω. Μάλιστα. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Ε, μία συζήτηση για τη νέα τουριστική περίοδο θα ξεκινήσει. Λογικά πρέπει να ξεκινήσει αρχές του έτους. Ήδη μέσα στο μήνα ναι. θα γίνει το διεθνές συνέδριο των slots, των χωρίσεων των χρονοθυρίδων που λέμε ναι. για να καταλαβαίνει ο κόσμος και θα δούμε την πρώτη τάση. Αυτό νομίζω γίνεται μετά τις 11 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου κάπου εκεί και μετά το Γενάρη θα επιβεβαιωθούν αυτά τα slots που θα δοθούν τώρα. Αν θα γίνουν, αν θα προσθεθούν κι άλλα, αν θα αλλάξουν. Και υπόψη, θέλω να πω κάτι να τονίσω, να. ότι στα νούμερα που θα κλείσουμε το 2022, τα οποία θα είναι καλύτερα από το 19 για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, χάσαμε μια αγορά σαν αεροδρόμιο Κρήτη, την ρωσική και την ουκρανική και τη λευκορωσία, mm. που ήταν πάνω από το 10%. Άρα το ποσοστό που θα έχουμε το 3-3,5%, αν προσθέσετε και το 10% αυτή τη αγορά που ήταν καλή αγορά και μεγάλη αγορά, έχουμε πάει αρκετά παραπάνω. Και είναι διαφορετικά ένα νούμερο στα 8 εκατομμύρια να κάνει σε ένα 10% παραπάνω από ένα άλλο αεροδρόμιο που έχει συνολική κίνηση 300.000 και έκανε 40%. Αριθμητικά το ποσοστό το δικό μα είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Μάλιστα. Κύριε Πιλιάκα, να σα ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σα ευχαριστώ που με καλέσατε και ενημερώσαμε τον κόσμο όσο μπορέσαμε να τον ενημερώσουμε. Να είστε καλά.